Να πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση με τα στελέχη μας και να δούμε και ποιοι είναι τώρα κατευθείαν. Να πάμε να τους συναντήσουμε. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Κερίδη. Καλησπέρα, κύριε Πιέρο. Ο κύριος Νίκος Σοφιανός, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλησπέρα, κύριε Σοφιανέ, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά. Λοιπόν, στην πορεία θα είναι και ο κύριος Κουλέτης, ο οποίος πάμε να το βρούμε να φτιάξουμε τη σύνδεσή του από το ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Κερίδη. Κύριε Κερίδη, η κριτική που γίνεται αυτές τις ώρες, όπως φαντάζεστε και παρακολουθείτε, είναι ιδιαίτερα έντονη. Από την άλλη, υπάρχουν οι δικές σας τοποθετήσεις και η συγγνώμη του Πρωθυπουργού. Θέλω να μας πείτε αυτή η συγγνώμη τι σημαίνει για την κυβέρνηση και βέβαια τι απαντάτε και σε αυτούς που λένε, και ενδεχομένως πλέον και με πολλά επιχειρήματα, ότι αυτή η παρουσίαση του λεγόμενου επιτελικού κράτους έχει αποτύχει πλήρως μετά τις πυρκαγιές και τώρα και την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Ναι, η συγγνώμη σημαίνει διερεύνηση σε βάθος των ευθυνών και καταλογισμός τους, και ήδη γίνεται. Αλλά πριν μπούμε σε όλα αυτά, τα οποία θα τα συζητήσουμε εκτενώς, επιτρέψτε μου ένα πολύ σύντομο σχόλιο για αυτά που ακούστηκαν από τον κύριο Δεσποτόπουλο, τα πολύ σημαντικά για την Ουκρανία που συνδέονται με εμάς και συνδέονται με την επικαιρότητα την αυριανή. Διότι αύριο στη μία η ώρα έχει ανακοινωθεί ότι ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Τζέιμι Ντάιμον στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο ελληνικής καταγωγής Τζέιμι Ντάιμον που μας έρχεται από την Αμερική? Είναι ο CEO, ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας, της JP Morgan. Έρχεται στην Αθήνα για να κλείσει τη μεγάλη συμφωνία εξαγοράς ενός μειοψηφικού πακέτου μιας ελληνικής εταιρείας, την οποία μέχρι χθες οι περισσότεροι των συμπολιτών μας δεν είχαν ακούσει. 1,2 δισεκατομμύρια θα επενδύσει η JP Morgan σε αυτή την εταιρεία και την αποτιμά σε αξία συνολικά πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, επιτρέψτε μου, διότι γεωστρατηγική διάσταση, την οποία πρέπει να δώσουμε και να εξηγήσουμε. Διότι αυτού του τύπου τα deals και αυτού του τύπου η παρουσία του αμερικανικού κεφαλαίου έχει και μια γεωστρατηγική διάσταση, έχει ένα νέο, να πούμε, από τον... Καλά κάνετε και το λέτε και το ακούμε, αλλά εγώ τώρα οφείλω να επιστρέψω στο ερώτημα. Τι έγινε? Θα ολοκληρώσω ότι δεν γίνονται αυτά έτσι. Βεβαίως οι αμερικανικές επιχειρήσεις και κάθε επιχείρηση λειτουργεί επιχειρηματικά, αλλά δείχνει ότι η ελληνοαμερικανική σχέση, πέρα από το γεωστρατηγικό, έχει αποκτήσει και ένα οικονομικό βάθος τώρα, όπου οι Αμερικάνοι έχουν αποφασίσει να επενδύσουν στην Ελλάδα όπως δεν επενδύουν σε άλλες χώρες. Και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, στην Ελλάδα, που βγαίνει επιτέλους από την κρίση την δεκαετή και προχωράει μπροστά. Και σε αυτή τη σύγκρουση Ρωσίας-Δύσης, εμείς θέλουμε το διάλογο με τη Ρωσία, θέλουμε να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα, αλλά είναι προφανές ότι έχει αναβαθμιστεί η ελληνοαμερικανική σχέση. Κύριε Κερίδη, μισό λεπτό, για να προλάβουμε να ακούσουμε και να πάμε όμως στο θέμα που καίει τον κόσμο. Να ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου λέτε, προφανώς. Απ' την άλλη, όμως, όλος ο κόσμος τώρα λέει γιατί έγινε αυτό. Λοιπόν. Και ειδικά η δική σας εκλογική περιφέρεια, ο Βόρειος Τομέας. Βεβαίως, ο οποίος επλήγει. Ακόμα δεν έχουν ρεύμα αρκετοί. Στην Αγία Παρασκευή έχουμε προβλήματα, στην άνω πλευρά της Αγίας Παρασκευής, στον Αϊγιάννη, έχουμε στο Κοντόπευκο. Τα ξέρω, ξέρετε, και είμαι σε διαρκή επικοινωνία. Έχουν αντιμετωπιστεί στο μεγαλύτερο βαθμό βεβαίως και σε καμία περίπτωση δεν είχαμε τα προβλήματα που είχαμε πέρσι με τη Μύδια, αυτό να το πούμε. Στο ρεύμα. Πρόβλημα με το δίκτυο και ξέρετε, είναι ένα γενικευμένο πρόβλημα το οποίο πρέπει επιτέλους να ανοίξουμε τη συζήτηση και να πούμε ότι οι υποδομές μας είναι της δεκαετίας του 70. Του 70 χρειάζεται να γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις στα δίκτυα, ειδικά της ηλεκτροδότησης, να μπουν στη νέα εποχή της ψηφιοποίησης, ώστε να μπορούν εύκολα και γρήγορα να αποκαθίστανται τις ζημιές και να μην είμαστε με τη μανιβέλα όπως είμαστε. Και εδώ υπάρχει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα, χάρη και στα κεφάλαια που έχουν μαζέψει ΔΔΕ και ΑΔΜΙΕ από την ιδιωτική αγορά. Είδατε ότι είχαμε τη διασύνδεση της Κρήτης που μας... Από εκτεταμένες διαδικασίες. Πρέπει να πάω στον κύριο Σοφιανό για να είμαι σωστός και στον χρόνο. Δεν μου έχετε απαντήσει όμως για τη διαχείριση της πανδημίας. Λοιπόν, τι εκεί κάνατε ως κυβέρνηση, τι έφτιαξε? Θα σας πω λοιπόν. Υπήρξε συγκεκριμένο πρόβλημα στην Αττική Οδό, όπως δεν υπήρξε στη Νέα Οδό, στην Εθνική Οδό, που συνήθως. Για την κακοκαιρία προφανώς. Ναι. Ναι, αυτό σας λέω. Ναι, εγώ έκανα λάθος. Χρησιμοποίησα από συνήθεια τη λέξη πανδημία. Να πούμε και για αυτήν, αν θέλετε. Όχι, να μείνουμε στην κακοκαιρία.
Ενώ λοιπόν στην Εθνική Οδό, που συνήθως είχε τα προβλήματα, από νωρίς απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των βαρέων φορτηγών, στην Αττική Οδό υπήρξε μια επιπόλαιη, θα σας έλεγα καταστροφική αυτοπεποίθηση των υπευθύνων της εταιρείας, ότι μπορούν να την κρατήσουν ανοιχτή. Υπήρξε μια μεγάλη αστοχία εκεί, που οδήγησε σε αυτό το πολύ θλιβερό αποτέλεσμα, με την τρομερή ταλαιπωρία των συμπολιτών μας. Και στη συνέχεια έπρεπε να επέμβει ο στρατός και κυρίως τα ΕΜΑΚ για να έχουμε τον απεγκλωβισμό το βράδυ της Δευτέρας. Από εκεί και πέρα. Ναι. Ολοκληρώστε. Από εκεί και πέρα υπήρξε αυτή η επιχείρηση απεγκλωβισμού, υπήρξε ο καταλογισμός, υπήρξε η ομολογία ευθύνης από την εταιρεία με τις 2.000, με την παρέτηση του στελέχους. Βεβαίως δεν θα σταματήσει εκεί ο καταλογισμός. Οι ιδιωτικές εταιρείες δεν είναι μόνο για τα κέρδη, είναι και για να προσφέρουν όταν χρειάζεται τις υπηρεσίες, και σε αυτό θα πάμε με τον νόμο που εμείς ψηφίσαμε το 2020. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον κύριο Σοφιανό. Κύριε Σοφιανέ, πρώτα απ' όλα, λοιπόν, δεν έχουμε τον κύριο Σοφιανό. Λοιπόν, για πάμε λίγο να... Τώρα συνδέουμε και τον κύριο Σκουρλέτη από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Σκουρλέτη. Τι κάνετε? Καλησπέρα και σας. Λοιπόν, ευχαριστώ και για την ανταπόκρισή σας. Πάω στον κύριο Σοφιανό, ο οποίος περίμενε την τοποθέτηση του κυρίου Κερίδη. Κύριε Σοφιανέ, πρώτα απ' όλα να σας πω, πριν πάω στο ερώτημα, ένα μπράβο στα στελέχη του ΚΚΕ, στα μέλη που πήγαν στους ανθρώπους εκείνη την κρίσιμη ώρα, περάσαν, δεν ξέρω εγώ πώς περάσαν, και βοήθησαν τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό είναι το αντικειμενικό. Πάμε τώρα στην ερώτηση, τώρα και στο υποκειμενικό που έχει να κάνει με τα κόμματα. Πώς τη βλέπετε την υπόθεση της διαχείρισης της κακοκαιρίας εσείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα, και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να, σε αυτές τις συνθήκες να γίνει διαφορετικά? Ακούστε, άκουγα προηγουμένως τον κύριο Κερίδη. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θέλει να κυβερνήσει το κόμμα του η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν, για να μην μας μιλάνε, για υποδομές που δεν υπάρχουν και που είναι απαρχιωμένες. Πόσα χρόνια πρέπει να κυβερνήσετε αυτόν τον τόπο, ώστε να μπορούμε σε ένα χιονιά να μην αποκλείονται 3.000 άνθρωποι? Και επειδή άκουσα και για τις επενδύσεις, τις περίφημες επενδύσεις και τους επενδυτές, για πείτε μας, τι έγινε με την Τρένοσε, τι έγινε με το Ελβενιζέλος, τι έγινε με την Αττική Οδό, τους οποίους τους έχουμε χρυσοπληρώσει, πόσα αναπτυξιακό νομοσχέδια έχουν υπάρξει για να πάρουν ζεστό χρήμα αυτοί οι επενδυτές, οι οποίοι φάνηκαν σε αυτές τις συνθήκες με τι όρους αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του λαού μας. Ξέρετε, αυτές τις μέρες, αυτές τις τρεις μέρες που στην Αθήνα ζήσαμε και είδαμε αυτά τα γεγονότα, και που δεν έχουν, αν θέλετε, πρέπει να θυμηθούμε και προηγούμενα γεγονότα. Να θυμηθούμε ότι για μια εβδομάδα καιγόταν η Βόρεια Εύβοια και ακούγαμε πάλι για καιρικά φαινόμενα. Αυτές λοιπόν τις μέρες, ξέρετε τι ακούγαμε? Δεν υπάρχει κράτος. Όχι, κράτος υπάρχει. Αλλά αυτό το κράτος που υπάρχει είναι για τους λίγους. Δεν είναι για τους πολλούς. Δεν είναι για τον άνθρωπο που μοχθεί, που έπρεπε να πάει στη δουλειά του, που είχε να αντιμετωπίσει εκβιασμούς εργοδοτών για να παρουσιαστούν, ή που δεν ξέρουν αν η διήμερη αργία θα πληρωθεί από τους εργαζόμενους και το μεροκάματό τους. Τα 2.000 δεν ξεπλένουν τις ευθύνες της κυβέρνησης. Είναι ντροπιαστική αυτή η εικόνα, η οποία θυμίζει το για ποιους δουλεύει αυτό το κράτος. Στο... Οι κυβερνήσεις φεύγουν, έρχονται και η κατάσταση παραμένει. Κύριε Σοφιανέ, γιατί δεν αλλάζει ο παρανομαστής. Πέρα από τη γενική και συνολική κριτική που κάνετε ως Κομμουνιστικό Κόμμα, συγκεκριμένα στο θέμα της διαχείρισης ενδεχομένως, επειδή έχετε και τέτοια εμπειρία, τι θα μπορούσε να γίνει? Γιατί μας λένε, ακούμε ότι όταν να γίνει έγινε. Δηλαδή η εικόνα που δίνεται. Πόσες φορές θα το ακούμε αυτό? Πρακτικά τι θα μπορούσε να έχει γίνει? Τι λέτε εσείς? Πάρα πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνει. Για πείτε μας. Καταρχάς, αυτά που μας λέγανε ότι είναι όλα έτοιμα και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα λόγια να γίνονταν πράξη. Γιατί δεν έγιναν αυτά? Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές? Γιατί είναι υποστελεχωμένες? Γιατί έχουν ιδιωτικοποιηθεί λειτουργίες? Γιατί έχουν μοιράσει αρμοδιότητες και παίζουν τον μπαλάκι των ευθυνών? Ποιος ο λόγος να υπάρχει αυτός ο τεμαχισμός αρμοδιοτήτων, κεντρικό κράτος, περιφέρεια, δήμοι, για να μπορούν να παίζονται συμφέροντα σε ενδιάμεσες βαθμίδες? Για να μπορούν οι ιδιώτες να χρυσοπληρώνονται? Και φυσικά μπροστά στα γεγονότα να μένουμε απαθείς και να λέμε συγγνώμη. Τι συγγνώμη? Ο κόσμος λέει να αντιβράσω τη συγγνώμη. Και επειδή μιλάμε για το ρεύμα, ναι, αυτός ο κόσμος που εδώ και ώρες ολόκληρες είναι χωρίς ρεύμα, πρέπει να πληρώσει λογαριασμό? Πρέπει να πληρώσει λογαριασμό όταν του έρθει?
Γιατί δεν λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι για τα νοικοκυριά τα οποία βρέθηκαν χωρίς ρεύμα δεν θα πληρωθούν οι λογαριασμοί. Λοιπόν, γιατί δεν προχωράει τώρα στη μείωση 50% πανάκριβων τιμολογίων. Ποιο θα τα πληρώσει αυτά τα τιμολόγια. Θα μας απαντήσει αρκετά από αυτά που είπατε, κύριε Σοφιανέ, ο Δημήτρης Κερίσης, όταν έρθει η ώρα του, να πω και στον κύριο Σκουλέτη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σκουλέτη, καλησπέρα ξανά. Πείτε μας λίγο τη δική σας κριτική, αλλά απαντήστε μου και σε ένα ακόμα θέμα. Γιατί βλέπω ότι μαζί με την κριτική, εσείς βάζετε πάλι το αίτημα για εκλογές. Προσέξτε να δείτε. Καταρχήν, να δούμε λίγο τις αιτίες αυτής της χαοτικής κατάστασης που ζήσαμε. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα βρεθήκαμε μπροστά σε μία πραγματικότητα η οποία ήδη ήταν γνωστή από πριν. Η κακοκαιρία είχε εδώ και πάρα πολλές μέρες προαναγγελθεί. Ωστόσο, υπήρξε μια παντελής αδυναμία από τον κρατικό μηχανισμό να συντονίσει τις δυνάμεις, με αποτέλεσμα να βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον. Και να οδηγούμαστε σήμερα σε αυτή την ειλικρινά θλιβερή παρουσία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζοντας ότι, λέγοντας ένα υποκριτικό συγγνώμη, έχουν ξεπεραστεί τα ζητήματα. Ξέρετε, κύριε Σκουλέτη, δεν σας διακόπτω, επειδή έχετε κάνει και εκπρόσωπος και ξέρετε πώς είναι και το κομμάτι αυτό των απαντήσεων. Για σας ειδικά, η κυβέρνηση λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, ζητά συγγνώμη. Τι απαντάτε και σε αυτό? Λοιπόν, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Διότι εμένα με ενδιαφέρει να καταλάβουμε τι συνέβη προχθές και αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες. Διότι δεν μπορεί ακόμη και τώρα να υπάρχουν χιλιάδες διαμερίσματα που να μην έχουν φως. Αυτό οφείλεται στην πραγματική αποδυνάμωση που έχει υπάρξει στο ΔΔΕ λόγω της νεοφιλελεύθερης και μνημονιακής λογικής των προηγούμενων ετών που αποδυνάμωσε αυτή την δημόσια εταιρεία. Είμαι σε γνώση να γνωρίζω ότι ο μέσος όρος ηλικίας εξαιρετικών μηχανικών που αυτή τη στιγμή καλούνται να επιλύσουν συγκεκριμένα ζητήματα έχει φτάσει λίγο πριν τη συνταξιοδότηση και δεν παίρνονται καινούργοι. Γιατί δεν παίρνονται καινούργοι? Για να δίνονται αυτές οι υπηρεσίες σε εργολαβικές εταιρείες, μια έμεση ιδιωτικοποίηση. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πως ο ακραίος δογματικός νεοφιλελευθερισμός θέτει άλλες προτεραιότητες και υποβαθμίζει τι, το κοινό αγαθό που λέγεται ρεύμα και πρόσβαση σε αυτό. Ένα και στο χέρι λοιπόν αυτό το πράγμα. Αυτό συμβαίνει. Δεύτερον, θέμα αρμοδιοτήτων. Υποτίθεται ότι υπήρξε η πολιτική προστασία, η συγκρότησή της και του ξεχωριστού Υπουργείου για να μπορέσει να συντονίζει τα πράγματα και να μπορέσει να διευκρινίσει τις αρμοδιότητες ανάμεσα στους διάφορους βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είδατε κάτι τέτοιο να συμβαίνει? Όχι. Εμείς είχαμε ξεκινήσει σε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα της ελληνικής πολιτείας, ψηφίζοντας τον Κλισθένη, τον νόμο δηλαδή που περιείχε και την υπόθεση της απλής αναλλαγής, και είχαμε πει το εξής, ότι θα πρέπει κάθε νόμος καινούριος που ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή να περνάει από όλα τα συναρμόδια υπουργεία, τα οποία να διευκρινίζουν ποιος βαθμός και αφορά και την αυτοδιοίκηση, ποιος βαθμός και ποια υπηρεσία κάνει τι. Μάλιστα είχαμε ψηφίσει και την διάταξη, θυμάμαι τότε, μετά και την αρνητική εμπειρία που είχαμε με τις πλημμύρες στη Μάντρα, ότι για παράδειγμα τα ρέματα δεν μπορεί όσα περνάνε μέσα από τους Δήμους να είναι ευθύνη των Δήμων και όσα είναι ορεινά να είναι ευθύνη των περιφερειών. Προσέξτε τώρα, τι γίνεται, κύριε Σκουλέτη. Να τον αναλάβει ένας. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Βλέπουμε. Δεύτερο. Πείτε το, πείτε και ολοκληρώστε. Τρίτον, μάλλον, οι περιφέρειες έχουν ενισχυθεί με τις κατάλληλες υποδομές. Εμείς είχαμε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα, το Φιλόδημος 1 και 2, και είχαμε δώσει την δυνατότητα στους Δήμους να χρηματοδοτήσουν αγορά μηχανημάτων έργων. Προσέξτε, κύριε Σκουλέτη, μισό λεπτό. Για να ακούσετε όμως κάτι. Να βάλω μια τελεία όμως, γιατί είναι σημαντικό. Ναι, αλλά για να σας ρωτήσω. Τι επιλέχθηκε μέσα από κορώνες, πανηγυρισμούς. Προσέξτε, κύριε Σκουλέτη, τι γίνεται τώρα. Υπάρχει ο κόσμος ο οποίος είναι στη μέση και βλέπει, και το ρώτησα πριν και στον κύριο Κερίδη, ότι αυτό που άκουσε ως επιτελικό κράτος δεν το βρίσκει μπροστά του, σε καμία περίπτωση. Υπάρχει όμως και ένα θέμα με εσάς. Εσείς έχετε νοπό το αρνητικό της διαχείρισης. Εγώ δεν μιλάω τώρα για συγκεκριμένες καταστάσεις. Γενικά, ότι κι εσείς σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όταν κληθήκατε να τα διαχειριστείτε, δεν τα καταφέρατε. Τι απαντάτε σε αυτό? Ότι πρέπει όλοι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Άρα λοιπόν, αν μας ευνηδίασαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην υπόθεση της Μάντρας και στο Μάτι, τώρα πλέον, έχοντας πια
πολλαπλασιαστεί αυτά και η συχνότητά τους θα είναι όλο ένα και πιο πυκνή από εδώ και πέρα, θα πρέπει να παίρνουμε τις κατάλληλες μέρημνες. Θα πρέπει να έχουμε μόνιμες δομές και υποδομές που να αντέχουν βέβαια και να αντιμετωπίσουν. Και κλείνοντας αυτή την τοποθέτησή σας, κύριε Σκουλέτη, για να προχωρήσω, γιατί μαζί με αυτά και εκλογές, γιατί μαζί με αυτά και εκλογές. Θα σας πω. Και τελειώνω λέγοντας ότι εδώ είδαμε ότι έσπασε πια μια κοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης και φάνηκε σε όλες τις διαστάσεις για ανεπάρκειά της. Γιατί λοιπόν τώρα εκλογές. Ναι. Εκλογές γιατί. Διότι 22 μήνες διαχείριση της πανδημίας έχουν εγκαταλείψει το δημόσιο σύστημα υγείας. Διότι είμαστε πρωταθλητές σε θανάτους, απώλειο ζώων ανά εκατομμύριο. Διότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο υπεράσπισης του δημόσιου συστήματος υγείας και αναβάθμισής τους. Αντίθετα, μειώνουν τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι έχουμε μια πολιτική η οποία αποδυναμώνει τις δημόσιες υποδομές, όπως αναφέρθηκα πριν χαρακτηριστικά στα ζητήματα. Κύριε Σκουλέτη, κλείστε. Διότι έχουμε μια πολιτική που υποβαθμίζει την εργασία. Είναι κατανοητό ότι το κρατάτε το αίτημα και αυτά τα επιχειρήματα. Για αυτούς τους λόγους, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να. Για να πάω τώρα στον κύριο Κερίδη, που ομολογώ ότι υπομονετικά έχει ακούσει, χωρίς να διακόψει, την κριτική και των δύο. Και έχετε ακούσει αρκετά. Και μέσα σε αυτά, κλείνοντας προφανώς την κριτική από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει και το αίτημα για εκλογές. Που σας λένε ουσιαστικά με λίγα λόγια ότι πρέπει να φύγετε. Το ακούτε αυτό. Δεν το λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντάτε στην κριτική αλλά και σε αυτό το αίτημα για εκλογές, κύριε Κερίδη. Καταρχάς ακούστηκαν πολλά και πολλά ακραία και έξαλλα. Για πείτε μου λίγο τα έξαλλα. Θα σας πω αμέσως, γιατί εμένα δεν μ' αρέσει το τσουβάλιασμα και δείχνει και άγνοια και ιδεολειψία. Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λειτουργήσε και λειτουργήσε καλά. Δεν υπήρξε γενικευμένη διακοπή στο Ελευθέριος Βενιζέλος και συγκρινόμενο με άλλα αεροδρόμια όπως της Κωνσταντινούπολης είχε πολύ καλύτερη επίδοση. Υπήρξαν ακυρώσεις πτήσεων που οφείλονται στο γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο λόγω των προβλημάτων. Και κόσμος που κοιμήθηκε στο πάτωμα. Γι' αυτό ήταν το κύριο. Αλλά να πει στον κόσμο που κοιμήθηκε στο πάτωμα, δηλαδή τι να πει. Αλλά οι αεροδιάδρομοι του αεροδρομίου με διακοπές κρατήθηκαν ανοιχτοί. Και αυτό είναι σημαντικό να το λέμε. Όπως και η νέα οδός, η εθνική οδός προς Λαμία, επίσης, παρόλο που στο παρελθόν έδινε τα πολλά προβλήματα, δεν είχε αυτή τη φορά, για να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Ένα, δύο. Στο παρελθόν είχαμε τέτοια προβλήματα, να ενημερώσω τον κύριο Σοφιανό, φαίνεται ότι ζει σε άλλη χώρα, και τα κρατικά μονοπόλια ουδέποτε εκλήθησαν να πληρώσουν αποζημιώσεις ή πρόστιμα. Τώρα εμείς θέλουμε για πρώτη φορά, εφαρμόζοντας τον νόμο που εμείς ψηφίσαμε το 20, να εγγενιάσουμε μια νέα σχέση του πολίτη με τους παροχωρησιούχους, είτε είναι δημόσιο είτε είναι ιδιώτες αυτοί που παρέχουν την υπηρεσία, να είναι υπεύθυνοι και όχι μόνο στα κέρδη, αλλά όταν υπάρχουν αυτές οι αστοχίες, αυτοί οι ταλαιπώρια, να πληρώνουν. Τα 2.000 είναι ένα πρώτο βήμα. Σε καμία περίπτωση δεν εξαντλεί την ευθύνη της εταιρείας. Το είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Τρίτον. Ο ΔΕΔΙΕ, ίσως δεν τα ξέρει καλά ο κύριος Κουρλέτης, έχει κάνει διαγωνισμούς προσλήψεων και ψάχνει να βρει τεχνικό προσωπικό για να μεγαλώσει και δεν να παίξει. Δεν τα ξέρετε καλά. Ξέρει δεν τα ξέρετε καλά. Ξέρει καλά ο κύριος Κουρλέτης, η προσπάθεια που έγινε σε όλη τη Βόρεια Αθήνα όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα με καθαρισμό από δέντρα. Απέτυχε η προσπάθεια. Κύριε Σκουρλέτη, μισό λεπτό, επειδή δεν ακούγεται στο Skype. Συνεχίστε, κύριε Κερίδη, θα του δώσω το λόγο. Ναι. Ήμασταν μαζί με τον κύριο Σκουλέτη γιατί θέλει να πολιτευτεί στο βόρειο τομέα μαζί και τον καλωσορίζουμε στην Πεντέλη όπου ανακοινώθηκε το πρόγραμμα υπογειοποίησης. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ειδικά για περιαστικές περιοχές όπως η Βόρεια Αθήνα που επλήγει τόσο πολύ από τη Μύδια πέρσι πριν ένα χρόνο. Πρέπει να ξέρετε ότι χρειάζονται πολύ μεγάλες επενδύσεις, κύριε Σοφιανέ, και για 10 χρόνια δεν έγιναν στα δίκτυα. Ήταν σημαντικό, για παράδειγμα, η διασύνδεση της Κρήτης μας γλίτωσε από μια φυσική καταστροφή. Είχαμε... Ποιος την έκανε τη διασύνδεση της Κρήτης, ποιος την δρομολόγησε, και ποιες τις υπογραφές έχει πάνω. Εμείς, ποιες υπογραφές, και τη μικρή και η μεγάλη. Που είχατε επί 10 χρόνια. Κύριε Σκουλέτη, παρακαλώ, μόνο μην τον διακόπτε. Εντάξει, μια παρέμβαση το καταλαβαίνω, αλλά δεν ακούγεστε. Δεν σας διέκοψε. Φαντάζεστε, επειδή γνωρίζετε τον Δημήτρη Έδη, πόσες φορές θα μπορούσε να σε έχει διακόψει. Για να ακούγεστε το λέω. Απευθύνεται σε μένα που έχω διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα, θα έπρεπε τουλάχιστον να τα λέει όπως είναι.
Για πείτε, κύριε Κερίδη, τώρα συνεχίστε. Η διασύνδεση η μικρή της Κρήτης έπεται η μεγάλη σε 2 χρόνια, αλλά για να το μάθουν εκεί οι τηλεθεατές όσοι δεν το ξέρουν, ολοκληρώθηκε πριν από μερικούς μήνες και όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός τότε στην Κρήτη το Σεπτέμβριο, δεν είχαμε διακοπή ρεύματος, παρόλο που σταμάτησαν οι σταθμοί μαζούτ, διότι πήρε ρεύμα από την υπηρετική χώρα. Πρέπει να προχωρήσουμε στα δίκτυα. Είναι στρατηγικές υποδομές, υποδομές ασφάλειας και έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Χρειάζονται δισεκατομμύρια να επενδυθούν. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Το βουλευτή Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μου λέει και λέει και στον κόσμο για την Αττική Οδό, όπως ο κ. Σοβιανός ή ο κ. Κουλέτσα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο το βγάλαμε λίγο έξω. Στη Μεσογείο, άμα σκεφτεί κανείς τι έχει πάνω. Δηλαδή, νοσοκομεία, σωτηρία, υπουργεία, το γεννηματάς πάλι το νοσοκομείο. Τόσα πράγματα έχει εκεί πάνω. Εκεί δεν υπήρξε πρόβλημα. Δεν υπήρξε πρόβλημα. Γιατί λέμε μόνο για την Αττική Οδό. Γιατί στην Αττική Οδό, κοιτάξτε, το πρόβλημα ήταν πολύ μεγάλο στην Αττική Οδό. Ναι, αλλά για το άλλο δεν φταίει η κυβέρνηση, δεν φταίει ο περιφερειάρχης, ο δικός σας, ο κύριος Πατούλης. Τον ΕΜΑΚ, θα είχαμε πολύ σημαντικό πρόβλημα αν δεν είχαμε τον απεγκλωβισμό των ευπαθών, ξέρετε. Ναι. Πρέπει να τα λέμε όλα τώρα εδώ. Στη Μεσογείο βεβαίως υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας και πρόβλημα, όπως και στην Κατεχάκη. Δεν μπορούμε να το... Προφανώς, μόνο να το κρύψουμε αυτό. Να το κρύψουμε και δεν υπάρχει και κανένας λόγος. Και υπάρχουν εκεί και στην αυτοδιοίκηση κάποιες ευθύνες. Θα τις δούμε όλες. Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος και δεν είναι η ώρα τώρα που συνεχίζεται η προσπάθεια της αποκατάστασης των ζημιών. Μάλιστα. Να αρχίσουμε να μοιράζουμε τις... Στο έτοιμα για εκλογές τι απαντάτε, κύριε Κερίδη? Στο έτοιμα για εκλογές. Ότι ο προϋπολογισμός, κύριε Σκουρλέτη, του 2021 κλείνει με πολύ καλύτερα στοιχεία από ό,τι προβλέπονταν πριν από ένα μήνα, όταν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του 2022. Το ξέρετε καλά, είχαμε 3 δισεκατομμύρια αυξημένα έσοδα, που μας δίνει περιθώρια να κάνουμε πράγματα όπως κάναμε στο ΕΣΥ όλο το προηγούμενο διάστημα. Μην μηδενίζουμε και μην. Πώς να το πούμε. Πείτε μου σύντομα, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα για να ακούσω και τους δύο συναδέλφους μετά. Με τις εκλογές. Εκλογές, εσείς το έτοιμα για εκλογές το ακούτε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω μεγάλη κατανόηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα ζητάει εκλογές. Θα ήταν αφύσικο και ήταν αφύσικο όλο το προηγούμενο διάστημα που δεν έλεγε για εκλογές, διότι η αντιπολίτευση θέλει να γίνει κυβέρνηση. Να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη και ο κύριος Κουρλέτης να γίνει υπουργός. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει κυρίαρχα. Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει τώρα αυτή η εκλογολογία που ενδιαφέρει κάποιους δημοσιογράφους, ενδιαφέρει κάποια κανάλια, ενδιαφέρει ίσως κάποιους στην Κουμουνδούρου. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μιλήσω για τη διψήφια διαφορά που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα είμαι ευγενής και γενναιόδωρος. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω αμέσως μετά για να ακούσουμε τον κύριο Σοφιανό και τον κύριο Σκουλέτη και να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τελευταίο μέρος, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, στο τελευταίο μέρος του briefing και παρακαλώ τώρα να είστε έτσι και πιο σύντομοι. Κύριε Σοβιανέ, μέσα σε αυτό το κλίμα που υπάρχει και με δεδομένο το αίτημα για εκλογές, εσείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα, βλέποντας και δημοσκοπήσεις, πώς διαβάζετε τις εξελίξεις? Θα θεωρούσατε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές? Ενδεχομένως θα μπορούσε να προκύψει και κάποιο σχήμα φροδευτικό, ενωτικό, όπως το περιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα? Πώς τα βλέπετε αυτά? Εμείς κατά πρώτον θεωρούμε ότι το έργο, οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Συνεχίζοντας μια πολιτική το ίδιο αντιλαϊκή και εχθρική, το έχουμε δει στην Ελλάδα. Το έχουμε δει και μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Το κρίσιμο σε τέτοιες στιγμές που μεγαλώνει ο προβληματισμός. Πολλά πράγματα που λες, ο άλλος τα καταλαβαίνει μέσα από την εμπειρία του, μέσα από την ίδια τη ζωή, να δυναμώσει η πίεση σε αυτή την κυβέρνηση απέναντι σε μια πολιτική που στο σύνολό της είναι εχθρική. Μιλάμε για απελευθέρωση αγοράς ενέργειας που έχει προέλθει και από αυτήν και από τις προηγούμενες, η οποία έχει φέρει βαρύτατες συνέπειες, ενεργειακή φτώχεια. Μιλάμε για τα επόμενα χρόνια που θα είναι πανάκριβη η ενέργεια και δεν θα μπορούν οι εργαζόμενοι να πληρώνουν τους λογαριασμούς αυτούς. Και επειδή μιλάνε για αποζημιώσεις, πώς θα αποζημιωθούν τα χιλιάδες νοικοκυριά που έμειναν για ώρες χωρίς ρεύμα και είναι ακόμα χωρίς ρεύμα? Πώς θα αποζημιωθούν όσοι εγκλωβίστηκαν στους δρόμους που κατά τα άλλα θα ήταν ελεύθεροι? Πώς θα αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι που κινδυνεύουν να χάσουν 2 μισθούς και δεν έχουν την πολυτέλεια, κύριε Κερίδη, ο εργαζόμενος να χάνει 2 μισθούς επειδή η κυβέρνησή σας δεν μπορεί να κρατάει σε ένα προβλεπόμενο χιονιά ανοιχτή την Αθήνα? Αυτά πρέπει να απαντηθούν με αποζημιώσεις 100% για όσους πλήγηκαν από αυτό το φαινόμενο.
Και εν πάση περιπτώσει. Κύριε Σοβιάνε, πάντως υπάρχει αυτό το εύλογο ερώτημα το οποίο μπαίνει σε όλους. Λένε, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ήταν το ΚΚΕ, θα κρατούσε την Αθήνα ανοιχτή. Πάντα μπαίνει αυτό το ερώτημα από τον κόσμο. Δηλαδή, τι διαφορετικό θα έκανε εσύ που μα το λες, για να το εκλαϊκεύσω. Υπάρχει σε όλα τα πράγματα λογική. Ναι. Δεν είναι λογικό η Μεσογείων, η Κηφισίας, οι βασικοί οδικοί άξονες να είναι κλειστοί. Δεν είναι λογικό να μην δουλεύει το μετρό. Δεν είναι λογικό να μην ο ηλεκτρικός και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι λογικό να μην υπάρχουν προσβάσιμοι χώροι στα νοσοκομεία. Δεν είναι λογικό όλα αυτά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε στη λογική ότι έχουμε μια θεομηνία και η Εύβοια θα καίγεται για 10 μέρες και δεν θα μπορούν να σβήσουν μια φωτιά. Όταν δεν δίνονται ιεραρχήσεις σε αυτά τα προβλήματα, με χρήμα ζεστό, με υποδομές, με προσωπικό, με υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούν να απευθύνονται αμέσως. Μιλάνε ότι πήγε, λέει, ο στρατός αμέσως. Μετά από 10 ώρες πήγε ο στρατός. Μετά από 10 ώρες, το βράδυ πήγε ο στρατός. Αυτή είναι η άμεση απάντηση στα προβλήματα τα πιεστικά που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Θεωρούμε λοιπόν ότι όσο θεωρούμε λογικά όλα αυτά, τότε θα έρχονται χειρότερα. Πείτε μου και κάτι ακόμα, κύριε Σοφιάνε, τώρα και για τα πολιτικά. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε οι εκλογές τώρα, δεν ξέρω αν και συζητάτε εκλογές. Σας ξαναλέω. Ναι. Το κρίσιμο είναι να βγουν πολιτικά συμπεράσματα. Ωραία. Για αυτούς που κυβέρνησαν, για αυτούς που κυβερνούν, για τις πολιτικές που υπηρετούν. Ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης, ναι, μιλώντας για την Ουκρανία και μιλώντας για τα αμερικάνικα κεφάλαια που έρθουν. Έτσι δεν είναι. Δεν σας καλεί πάντως ο κύριος Κερίδης να συνεργαστείτε, γι' αυτό το λέω. Είμαστε όμως σε συνθήκες πολέμου στην Ευρώπη και η κυβέρνηση αυτή και οι προηγούμενοι έχουν δώσει την Αλεξανδρούπολη σαν βάση των Αμερικάνων, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου που ετοιμάζεται. Όλα αυτά θα τα σκεφτούμε. Σε εκλογές. Θα προβληματιστούμε. Κύριε Σοφιανέ, σας ακούω. Να βγάλουμε, αν θέλετε, και πολιτικά συμπεράσματα για άμεση λύση. Στα άμεσα, θα σας πιέζουν, επειδή θα έχουμε εκλογές με απλή αναλογική, θα πιέζεστε κι εσείς στις εκλογές με απλή αναλογική, στη λογική των δύο μπλοκ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς έχετε θέση γι' αυτό. Ακούστε, έχουμε βρεθεί σε αυτό το έργο. Ναι, και θα ξαναβρεθείτε, όπως το ξέρετε. Η στάση που έδειξε το ΚΚΕ έβγαλε πολιτικά συμπεράσματα για πάρα πολύ κόσμο, πέρα από τις γραμμές του και πέρα από την επιρροή του. Δεν είμαστε στο 2012 ή στο 2015, είμαστε στο 2022. Μπροστά μας έχουμε τις μεγάλες απαιτήσεις, τις δυνατότητες που υπάρχουν αυτή η χώρα να ζει το λαό της, να ζούμε καλύτερες μέρες, λοιπόν, και όχι να είναι συνεχώς. Για να πάμε τώρα και στον... Το κρίσιμο ζητούμενο είναι να το πάρουμε αλλιώς. Να πάμε και στον κύριο Σκουρλέτη τώρα. Κύριε Σκουρλέτη, εσείς έχετε και ένα συνέδριο και εκλογή ηγεσίας ενδεχομένως από τη βάση. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας και γι' αυτό. Και παράλληλα την πρόταση, μιας και εσείς προτείνετε εκλογές για προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν βλέπω πάντως τον κύριο Σοφιανό έτοιμο να συνεργαστεί μαζί σας. Και έχει ενδιαφέρον να μας το εξηγήσετε και αυτό με την προοδευτική διακυβέρνηση και το συνεδριό σας. Προσέξτε να δείτε, για να κάνουμε τα πράγματα πιο συγκεκριμένα, πιο κατανοητά και να τοποθετηθεί ο καθένας και η καθεμιά απέναντι σε αυτά μπροστά στον ελληνικό λαό. Mm. Είπε πριν από λίγο ο κύριος Κερίδης για τις διασυνδέσεις και τα ηλεκτρικά δίκτυα. Και θέτω το ερώτημα. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτά θα πρέπει να είναι στους ιδιώτες να ιδιωτικοποιηθούν ή αποτελούν βασικές δημόσιες υποδομές που πρέπει να είναι στο κράτος. Και, κύριε Σκουρλέτη, να μου το πει τώρα αυτό ο κύριος Σοφιανός, θα το ακούσω. Αλλά έχετε κάνει και εσείς ιδιωτικοποιήσεις. Καμία. Δεν έχει κάνει ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποιήσεις. Η μοναδική ιδιωτικοποίηση που έκανα σε σχέση με δίκτυα μιλάω. Γενικά μιλώ εγώ. Γενικά μιλώ. Όχι. Εγώ μιλάω ειδικά όμως. Ναι, γιατί μάλλον τώρα πολιτικό είστε εσείς. Υπάρχουν στρατηγικές υποδομές. Αφορούσε το ΔΕΣΦΑ, που ήταν ένας διαγωνισμός που είχε γίνει, δηλαδή το φυσικό αέριο, τον αγωγό, που ήταν διαγωνισμός που είχε γίνει επί Σαμαρά. Εμείς αλλάξαμε τους όρους και ήμασταν υποχρεωμένοι από την δέσμευση της κυβέρνησης Σαμαρά να τον ξανακάνουμε. Τον ΑΔΜΙΕ όμως, γιατί αυτός αφορά τη διασύνδεση Κρήτης και Αττικής που αναφέρθηκε πριν ο κύριος Κερίδης, η Νέα Δημοκρατία έλεγε θα την ιδιωτικοποιήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα κράτησε το 51% και ευτυχώς ακόμη είναι στο δημόσιο. Τον ΔΔΕ τώρα είδατε ότι παραχώρησε το 49% στους ιδιώτες. Okay. Άρα λοιπόν εγώ θέτω το ερώτημα. Οι υποδομές τέτοιου είδους θα πρέπει να είναι στο δημόσιο? Είναι ένα πεδίο συνεργασίας για τις δυνάμεις της αριστερής και προοδευτικής αντιπολίτευσης. Δεύτερο ζήτημα. Θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη με τα απλήρωτα δεκάωρα και τις υπεωρίες που υποβαθμίζει διαρκώς
την εργασία. Τρίτο ζήτημα. Πιστεύουμε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και όχι για λίγους ισχυρούς επιχειρηματικούς κύκλους. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία θέτουμε. Η κλιματική αλλαγή πρέπει να την αφήσουμε. Στα δικά σας τώρα. Στα δικά σας, κύριε Σκουλέτη, στα δικά σας. Έχετε και ένα συνέδριο. Πάτε να φέρετε κόσμο. Μισό λεπτό. Στο συνέδριο όμως όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε. Αυτό είναι το αντικείμενο. Είναι καλό που έχετε εκλογή ηγεσίας από τη βάση. Και άρα λοιπόν. Μου είπατε να σας απαντήσω μια πρόταση. Γιατί την αφήνουμε και προς το ΜΕΝΑ 25 και προς το ΚΙΝΑΛ. Εκείνο είναι το ζητούμενο. Θα έχουμε, όπως σας έλεγα προηγουμένως στην προηγούμενη ερώτηση, ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, ή θα αφήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να κλείνει τον Πέδων, να κλείνει το Σημανόπλιο, να μειώνει το προσωπικό στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό είναι το δίλημα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, Πάνω σε αυτά θα τοποθετηθούν οι πολιτικές δυνάμεις και θα κρυφθούν από τον κόσμο. Η απλή αναλογική προσφέρεται για τέτοιου είδους συνεργασία. Πάντως βλέπω ότι ο κ. Λιμιανός θυμίζει ότι είχατε κλείσει στις νοσοκομεία. Για πείτε μου λίγο τώρα. Στην Αθήνα, στην Αττική, 8 και επί κυβέρνηση δική σας και επί κυβέρνηση την προηγούμενη και με τη σημερινή. 8 πότε τα ανοίξατε, κύριε Σκουρλέτη, αυτά που έκλεισαν οι προηγούμενοι? Λοιπόν, εμείς κάναμε 120 μονάδες τόμι. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο τώρα, γιατί πρέπει να πω και στον κύριο Κερίδη για να κλείσουμε. Κύριε Σκουλέτη, παρακαλώ και να προλάβουμε λίγο. Πείτε μου λίγο τώρα και για το συνέδριο. Είναι καλό αυτό? Στο ΚΙΝΑΛ βγήκε, ήρθε πολλοί κόσμος, έπαιξε πολύ και δημιούργησε και θέμα. Στο συνέδριό μας θα κουβεντιάσουμε, όπως ξέρει αυτός ο χώρος και το κάνει με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο, όπως δεν το κάνει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΚΙΝΑΛ, ούτε και το ΚΚΕ φημίζεται για τις ανοιχτές διαδικασίες. Εμείς λοιπόν έχουμε το θάρρος, και αυτό δείχνει τον ανοιχτό χαρακτήρα του κόμματός μας, να κουβεντιάζουμε ανοιχτά, σε αυτό να συμμετέχουν τον προβληματισμό και φίλοι και μέλη. Το κύριο αντικείμενο λοιπόν είναι η διαμόρφωση ενός νικηφόρου σχεδίου. Η ανοιχτή εκλογή που είναι κάτι καινούριο, είναι καλό. Για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να ηττηθεί ο νεοφιλελευθερισμός. Εγώ λέω κάτι καινούριο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο συνέδριό μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε σε μια εξαντλητική συζήτηση που θα είναι και το κύριο αντικείμενό της. Λοιπόν, έτσι να πετάξουμε, έτσι δεν είναι? Εντάξει, σας βρίσκω πάντως επιφυλακτικό. Δεν είστε από αυτούς που λένε κατευθείαν ναι, είναι καλό. Βρίσκω μια επιφύλαξη. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Είναι προσανατολισμένο σε αυτά που συζητάτε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, για πείτε μου λίγο τώρα, εσείς. Επειδή υπάρχει αυτό το αίτημα για εκλογές και με αυτά τα δεδομένα, θα λέτε διαρκώς αυτοδυναμία, γιατί έχετε φέρει και έναν εκλογικό νόμο, εσείς τον φέρατε, ο οποίος έχει τον πήχη πολύ ψηλά. Δηλαδή, και να, ας πούμε ότι τη σπάτε την απλή αναλογική, θέλετε πάρα πολύ μεγάλη δυναμική για να έχετε ξανά αυτοδυναμία. Ναι, θα την έχουμε και νομίζω φαίνεται. Πόσο χρειάζεται, κύριε Γερίδη, για πείτε μου λίγο ποσοστό. Πάνω από 38%. Είναι εύκολο αυτό? Δεν είναι δύσκολο? Κοιτάξτε, τα πάντα είναι δύσκολα, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω με βάση και τις δημοσκοπήσεις της τρέχουσες, για να μην μιλάμε επαπτερόεντα, είναι κάτι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εγώ αυτό που λέω και το μήνυμα το ξεκάθαρο είναι ότι προϋπόθεση να συνεχιστεί η πορεία ανάταξης, αυτό το συν 9% που είχαμε αύξηση του ΑΕΠ το 21 και το συν 6% που θα πάμε το 22 σύμφωνα με τις προβλέψεις, είναι η κυβερνητική σταθερότητα. Είναι να έχουμε την αυτοδύναμη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μην ξαναπάμε στο σύρσιμο που είχαμε την πενταετία ΣΥΡΙΖΑ με το 1%, με τις κλειστές τράπεζες, με την ανεμική ανάπτυξη και όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, η χώρα έχει πολλά προβλήματα και φυσικά έχει πάρα πολλές πληγές να επουλώσει από την προηγούμενη δεκαετία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Όμως το γεγονός, γιατί αναφέρθηκε η ενέργεια, ότι ο κρατικός προϋπολογισμός μπορεί και στηρίζει με 1,3 δισεκατομμύρια τα νοικοκυριά για να έχουν χαμηλότερη τιμή ρεύματος. Δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με την ακρίβεια. Λοιπόν. Αλλά για πρώτη φορά έρχεται ο κρατικός προϋπολογισμός και στηρίζει, και το κάνει γιατί μπορεί. Κάθε μήνα. Δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό αυτά τα χρήματα. Είναι από τα πιστοποιητικά των ρήπων. Δεν το ξέρετε καλά. Κύριε Σκουρλέτη. Δεν το ξέρετε. Η ενίσχυση στη ατιμολόγια της ΔΕΗ. Μην μου τσακώνεστε τώρα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αλλά έχετε, καταλαβαίνω, λέει κάτι τεχνικό ο κύριος Σκουρλέτης και λέει ουσιαστικά ότι δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το τονίζει αυτό, εντάξει.
Ήμουνα πολύ ευγενής, κύριε Ψιχερό. Και οι τρεις ήσασταν, και οι τρεις ήσασταν. Μια χαρά ευγενική ήσασταν. Απέναντι τώρα... σε κάποιους που επιμένουν να κοροϊδεύουν. Διότι αυτοί που ιδιωτικοποίησαν... Επιτρέψτε με, κύριε Σκουλέτη, να ακουστώ αν θέλετε. Που ιδιωτικοποίησαν τον ΑΔΜΙΕ. Είναι γνωστό αυτό. Έτσι, το ΑΔΜΙΕ που είναι το 51% το δημόσιο. Εδώ γελάνε. 59%. Λάθος κάνετε. Λάθος κάνετε. Δεν σας έχουν ενημερώσει καλά. Κύριε Σκουλέτη, παρακαλώ, γιατί είμαστε στο κλείσιμο. Κύριε Σκουλέτη, επιμένετε. Μα να ακουστεί όμως. Να ακουστεί έστω και αν κάνει λάθος, θα κρυθεί από τον κόσμο. Τώρα δεν περιμένει να συμφωνήσει. Αν είναι επιτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να προστατεύσει. Κύριε Σκουλέτη, παρακαλώ όμως να ολοκληρώσει, κλείνει η εκπομπή, να ολοκληρώσει, να ολοκληρώσει. Με δάκρυα καρδιάς και πόνο πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δώσατε το 49%, είναι γνωστά αυτά και είναι επίσης γνωστό ότι πήρατε μία... Κύριε Σκουλέτη, μπορώ να μιλήσω. Συνεχίστε, κύριε Κερίδη. Κύριε Σκουλέτη, παρακαλώ να ολοκληρώσει. Ναι. Δεν μπορεί να τα πει όπως θέλετε, κύριε Σκουλέτη, μισό λεπτό. Προφανώς δεν θα συμφωνήσετε. Ολοκληρώστε, κύριε Κερίδη. Πήρατε μία ιδιωτικοποίηση στις στρενοστές στα 450 εκατομμύρια και καταφέρατε εσείς οι μάγοι του Βαρουφάκη, του Καμένου και του Τσίπρα να την ιδιωτικοποιήσετε με 50 εκατομμύρια. Να καταστρέψετε δηλαδή την αξία κατά 90% μέσα σε 2 χρόνια. Αυτή είστε, κύριε Σκουρλέτη. Αλλά εγώ δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν. Κρίθηκε και καταδικάστηκε. Και ευτυχώς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο ελληνικός λαός φαίνεται ότι δεν ξεχνά τα πεπραγμένα σας. Εγώ θέλω να μιλήσω για το μέλλον. Έχουμε πολύ αγώνα μπροστά μας. Πράγματα να κάνουμε. Υπάρχουν αισιόδοξες προοπτικές, όπως θα δείτε αύριο με τις μεγάλες επενδύσεις. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν σημαίνει ωστόσο αυτό και αυτά οι κύριοι νεοφιλελευθερισμού με 43 δισεκατομμύρια στήριξη της οικονομίας. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους τρεις. Και τον κύριο Κερίδη, και τον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Σοφιανό. Να είστε καλά και τρεις. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.